Μείνουμε σε αυτά τα έθιμα που δεν είναι έθιμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να πούμε καλημέρα στην Μαρία την Ανδρονίκου. Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου Αγίου Βασιλείου εδώ στο Στρόβολο. Βέβαια, βλέποντας τις εικόνες, μπορεί να σας παραπέμψει σε κάποιο άλλο μέρος, σε ένα πεδίο μάχης ίσως, δεν ξέρω κι εγώ πού. Λοιπόν, αυτά που αντικρίσαμε μπαίνοντας στο σχολείο ήταν πραγματικά εικόνες ντροπής. Βλέπουμε σε διάφορα σημεία από μινάρια, από διάφορες εστίες φωτιάς, οι οποίες άναψαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Βδομάδας, με αποκορύφωμα το Μεγάλο Σάββατο. Σύμφωνα και με το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, όπου νεαροί κατέφθασαν εδώ, έστησαν τις φωτιές τους, τις άναψαν, έκαναν όπως βλέπουμε και σύμφωνα με τα απομινάρια τα οποία βλέπουμε εδώ, τις φουκούδες τους, άναψαν φαγητό, έψησαν φαγητό. Και δεν έμειναν σε αυτά. Οι εικόνες που βλέπετε τώρα είναι τα αποτελέσματα των συνάξεων αυτών. Που τι βλέπουμε? Διαλυμένους τοίχους, σπασμένα τζάμια αιθουσών, ζημιές παντού, σκουπίδια ακόμα παραπάνω. Έχουμε βρει εδώ από παπούτσια, μπύρες, από μινάρια, από μπουκάλια με νερό, αυτά τα αλουμινόχαρτα της μίας χρήσης που φαντάζομαι χρησιμοποιήθηκαν ούτως ώστε να μπουν τα φαγητά τα οποία ψήθηκαν. Βλέπετε εδώ ένα πακέτο με στερεό πετρέλαιο, όπου βέβαια τους βοήθησε να ανάψουν τις φωτιές. Ο κύριος εδώ έχει αφήσει και τον αναπτήρα του, εδώ όπως καθόταν, έπινε την πύρα του, κάπνιζε το τσιγάρο του, άναψε τη φωτιά, φεύγοντας τα άφησε εδώ. Είναι πραγματικά απερίγραπτα αυτά τα οποία αντικρίσαμε το πρωί με τον Κωνσταντίνο τον Ανδρέου μπαίνοντας εδώ. Ερχόμενοι εδώ, να σας πω, Κατερίνα, σκεφτόμουν πώς θα καταφέρουμε να μπούμε μέσα για να εντοπίσουμε τις ζημιές. Η πρόσβαση στον χώρο του σχολείου είναι τόσο εύκολη που, για να καταλάβεις, τα δικά μας τα αυτοκίνητα είναι εδώ παρκαρισμένα εντός του γηπέδου, να σου πω. Οπότε, άρα ουσιαστικά να το να μπει μέσα στο σχολείο, αντιλαμβάνομαι το πιο εύκολο. Αντιλαμβάνομαι. Άρα, ακριβώς. Επειδή σε πάρα πολλά σχολεία, επειδή υπάρχουν και οι φρουροί ασφαλείας, οι άνθρωποι δεν ξέρω όμως πότε εργάζονται, με ποια συμβόλαια είναι εκεί, αλλά δεν είναι και σε όλα τα σχολεία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα είναι ότι οι εικόνες που βλέπουμε πραγματικά δεν προκαλούν και θυμό, αλλά ντροπή, θα έλεγα. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι τη Δευτέρα δεν πάνε πίσω τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή σήμερα είναι Πέμπτη. Μεσολαβή Σαββατοκύριακο. Αυτό θα... Ναι. Λοιπόν, να σου πω, Κατερίνα, ότι σύμφωνα και με το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, όπως ανέφερα πριν, το σχολείο έχει επικοινωνήσει με τη σχολική εφορία ούτως ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές, να καθαριστεί ο χώρος και ούτως ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά τη Δευτέρα στο σχολείο και να μην υπάρχουν τα δείγματα αυτά τα οποία βλέπουμε. Θα ήθελα να μετακινηθούμε και να σας δείξουμε, γιατί αυτά εδώ είναι η μία πλευρά, Κατερίνα. Θέλω να σου δείξω πραγματικά το τι γίνεται. Εδώ βλέπετε ότι ίσως ήταν ο χώρος ο οποίος βλέπουμε λεμόνια, μπουκάλια κτλ. Εδώ ίσως να έτρωγαν. Βλέπουμε πια τα πλαστικά. Αλλά το χειρότερο είναι στη μέση του γηπέδου, όπου εδώ προφανώς έχει ανάψει η λαμπρατζά. Και τα απομινάρια είναι εμφανή. Τα βλέπετε εδώ. Δεν ξέρω πώς θα καθαριστεί και πότε θα καταφέρει να γίνει ο χώρος κατάλληλος ούτως ώστε να υποδεχτεί τα παιδιά του γυμνασίου. Πάντως πραγματικά είναι εικόνες που παραπέμπουν σε οπουδήποτε αλλού εκτός από σχολικό χώρο. Ναι. Λοιπόν, είναι εδώ μια κυρία η οποία, όπως αντιλαμβάνομαι, πρέπει να είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα. Θα την προσεγγίσω λίγο. Δεν ξέρω αν ήρθε για να επιμεληθεί το χώρο. Τους τοίχους θα καθαρίσει, θα αρχίσει να μαζεύει. Και χθες σχολίασα κιόλας το δημοσίευμα που λέγαμε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας πάει να νομοθετήσει τις λαμπρατζές. Τελικά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να τη βγάλουμε καθαρή. Δεν ξέρω, διαφορετικό λοιπόν, τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το όνομά σας? Λουκία Ανδρέου. Κυρία Ανδρέου, εδώ είστε υπεύθυνοι εδώ για την καθαριότητα? Έχει και άλλες κοπέλες. Μάλιστα. Yeah. Ήρθατε, είναι τώρα τα αντικρίζετε πρώτη φορά ή ήρθατε από χθες? Όχι, από χθες. Μάλιστα. Και πώς βλέπετε την κατάσταση? Τι να σου πω, να είναι εξελεκτή η κατάσταση. Μάλιστα. Είστε εδώ χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο? Ναι, ναι. Κάθε χρόνο η ίδια υπόθεση? Εντάξει, λίγο πιο λίγο. Φέτος είναι το κάτι άλλο.
Σπάσαμε μας παράθυρα, τα πάντα. Α, έχουμε και σπασμένα παράθυρα, αντιλαμβάνομαι, και και τζάμια, μπορώ να καταλάβω. Βεβαίως είναι και ο τείχος, ρε Μαρία, είναι σπασμένος εκεί. Δεν ξέρω από την θερμο... Δεν ξέρω, είναι και ο τείχος σπασμένος. Κατερίνα, στο σημείο εδώ που είναι ο τείχος διαλυμένος, έχει φθαρθεί από τη φωτιά, από τη ζέστη, ίσως, δεν ξέρω. Έχει καεί στην ουσία ο τείχος, βλέπουμε ότι έχουν πέσει οι σοβάδες. Στο πάνω μέρος είναι τα σπασμένα παράθυρα, αν δείτε πιο προσεκτικά, και δεν είναι το μόνο παράθυρο, είναι όλα τα παράθυρα εδώ, από ό,τι βλέπω, λίγο περισσότερο, αλλά λίγο λιγότερο, εννοώ με μεγαλύτερες ή μικρότερες ζημιές. Πάντως έχουν φθορές ζημιές όλα τα παράθυρα. Όλη η τύχη. Σας δείχνει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Ανδρέου το πρώτο σημείο, έτσι το πιο μεγάλο. Δεν ξέρω, Κατερίνα, πραγματικά κοιτούσαμε και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε το πρωί τι είναι αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να είναι αυτά. Κωνσταντίνε, τι μπορεί να είναι τούτα? Λάστιχα, εσωτερικό λαστίχο. Μάλλον ότι... πρέπει να είναι εσωτερικό. Ό,τι και να είναι, πραγματικά οι εικόνες που αντικρίζουμε και οι εικόνες ντροπή, και πάλι ντροπή γράφουν οι τηλεθεατές. Θα μπορούσε... Η κυρία Ανδρέου εδώ τώρα μας αναφέρει ότι έχουν γίνει ζημιές και στο εσωτερικό του σχολείου, κυρία Ανδρέου. Μέσα στις αίθουσες δηλαδή. Ναι. Πώς μπήκαν, υπάρχει πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο, πώς γίνεται στο σχολείο? Πολλές ζημιές. Εντάξει, σπάσαμε μας κάμποσα παράθυρα. Μάλιστα. Ξέρετε τι θα γίνει, αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από πλευρά σχολείου για το πότε θα καθαριστούν? Σας έχουν δώσει κάποιες εντολές για το τι θα κάνετε με το χώρο? Δεν ξέρουμε ακόμα. Καλά, και αυτό που, πρέπει να δούμε, Μαρία, είναι ότι αυτές οι γυναίκες τώρα, όπως και η κυρία Ανδρέου, όπως και οι άλλες οι γυναίκες υπεύθυνες καθαριότητας στο σχολείο, θα πρέπει να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και δεν είναι, πραγματικά, σίγουρα δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτά πρέπει να έρθουν, η σχολική εφορία πρέπει να μεριμνήσει. Να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή η σχολική εφορία γενικότερα, ενώ σε όλες τις επαρχίες, σε πολλά σχολεία. Κατερίνα, είναι ένα θέμα το οποίο γύρεται εδώ και χρόνια. Οι σχολικές εφορίες, οι τοπικές αρχές είναι επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών και ειδικά του Πάσχα. Ωστόσο, δεν ξέρω αν τελικά αυτό το μέτρο είναι αρκετό, γιατί από ό,τι είδαμε και πριν, αυτό που σας έλεγα, ότι αν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε έναν σχολικό χώρο, ναι, που κάποιος ήθιστε, μια ομάδα νεαρών ήθιστε να έρχεται και να κάνει τα υπαίθρια πάρτι του εδώ, αν δει ότι δεν προφυλάσσεται ο χώρος, ότι δεν είναι κλειστός, έχω ελεύθερη πρόσβαση, δεν μπορεί κανένας να με σταματήσει, τότε είναι, νομίζω, εύκολη λία. Λοιπόν, εγώ προχωρώ, λόγος που προχωρώ είναι για να σας δείξω ότι οι ζημιές δεν έχουν περιοριστεί μόνο σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει μια ολική, θα έλεγα, καταστροφή του γηπέδου εδώ, του γυμνασίου Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο. Βλέπουμε εδώ τα δίχτυα από τα τέρματα ποδοσφαίρου, τα οποία έχουν διαλυθεί, και η ίδια εικόνα επικρατεί και στην απέναντι πλευρά. Κατερίνα, αυτά εδώ τα βλέπω σκισμένα, διαλυμένα. Τα απέναντι, όταν πήγα πριν κοντά τους, ήταν καμένα. Καμένα. Οπότε βλέπετε... Ναι, ναι, ναι. Καμένα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί ένας χώρος μέσα σε μία εβδομάδα να μετατραπεί σε αυτή την κατάσταση, όπου βλέπετε, δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε μέσα από την κάμερα, υπάρχουν σκουπίδια πέρα από από τα κατάλοιπα των φωτιών. Υπάρχουν σκουπίδια παντού. Παντού. Δηλαδή, έχουμε βρει, από, σας έλεγα και πριν, από κάλτσες, παπούτσια, μπουκάλια από νερά, τενεκεδάκια από μπύρες, πιάτα πλαστικά, αλουμίνια μιας χρήσης, πυροτεχνήματα, κουτιά από πετρέλαια. Δεν μπορώ κι εγώ να θυμηθώ τι άλλο έχουμε δει. Σε όλο το περίμετρο εδώ του γηπέδου. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, στέλνουν μηνύματα τηλεθεατές, πάρα πολλά μηνύματα. Λέει να δούμε, θα ελέγχουν τότε καλύτερα τα παιδιά τους, αν πάνε τα παιδιά να τα καθαρίσουν. Βεβαίως, δεν ξέρουμε αν είναι μαθητές του σχολείου που το έκαναν αυτό. Και δεν μπορούμε, δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν θα πάνε στο σχολείο. Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς θυμάμαι εγώ ότι, ξέρεις, ακόμα και την τάξη μας κυρίως, θέλαμε να είναι πιο όμορφη, θέλαμε να είναι πιο καθαρή. Είχαμε τέλος πάντων ένα κίνητρο και κάναμε πράγματα για να έχουμε το πιο καθαρό σχολείο.
Αυτή τη στιγμή όμως δεν ξέρουμε αν είναι οι μαθητές του σχολείου και δεν μπορούμε να δικάσουμε τα παιδιά του συγκεκριμένου σχολείου. Άμα αν η Μαρία μπήκε μέσα, μπήκανε 3-2 αυτοκίνητα, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος μπήκανε μέσα χωρίς να τους ρωτήσει κανένας το οτιδήποτε. Βράδυ, θα μου πείτε, δεν είδε κάποιος τη φωτιά. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Το θέμα είναι ότι η πρόσβαση είναι αυτή που είναι. Τώρα... Έλα, Κωνσταντίνε μου, να δείξουμε. Λοιπόν, ξέφραγω αμπέλι τόσο για τα αυτοκίνητα. Τώρα έχω διακρίνει στο βάθος, Κατερίνα, ότι πέρα από την είσοδο που είναι στην προστινή πλευρά του σχολείου, εδώ στο γυμνάσιο του Αγίου Βασιλείου, όπου μπορεί κάποιος να εισέλθει με το αυτοκίνητο, βλέπω τώρα δεν ξέρω, τρύπες. Θα προσεγγίσω το σημείο για να μπορέσω να σας περιγράψω καλύτερα. Ναι, είναι ένα ανοιχτό σημείο από την πίσω πλευρά. Δηλαδή, κάποιος βλέποντας το σχολείο από την προστινή πλευρά, έχοντας το σχολείο απέναντι. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο πίσω μέρος, εδώ που είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Και όπως βλέπετε, ναι, όντως είναι τρύπες. Υπάρχουν ανοιχτά κάγκελα, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι κομμένα. Δεν ξέρω αν αυτό κλείνει με κάποιο τρόπο. Όχι, δεν κλείνει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, λοιπόν, είναι κάγκελα κομμένα. Α, Κατερίνα, πέρασε και ο Κωνσταντίνος κιόλας έτσι από την άλλη μεριά. Ακριβώς. Κωνσταντίνε, θέλω να δείξουμε αυτό. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το κομμάτι από τα κάγκελα τα οποία έχουν κόψει με πολύ μαϊστερία, αν δείτε. Το έχουν γυρίσει κάτω. Είναι ναι, κάτι το οποίο είδαμε έχει γίνει και ένα κελί που κόπηκε με τον ίδιο τρόπο. Είδαμε και ένα κελί που κόπηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Όπως αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, πρέπει να έγινε και στο συγκεκριμένο σημείο πριν. Είναι κομμένο και έχει προσθεθεί ένα επιπλέον κομμάτι από κάγκελα, ούτως ώστε να καλύψει την τρύπα η οποία έχει δημιουργηθεί. Βέβαια δεν αρκέστηκαν εδώ. Βλέπουμε ότι επιπλέον κομμάτια υπάρχουν κατά μήκος εδώ. Ναι. Μα κοίταξε, είναι και ψηλά κιόλας τα... Είναι μέχρι πάνω τα κάγκελα εντωμεταξύ. Το θέμα είναι ότι έκοψαν τα κάτω. Ναι. Ναι. Το σημείο εδώ που τα έκοψα στο παρελθόν, ναι. Έχει προσθεθεί επιπλέον κομμάτι ώστε να καλύψει την τρύπα. Βέβαια, και βλέπω ότι έχει μπει και επιπλέον έτσι πιο σκληρό σίδερο εδώ για να το κρατά. Αλλά δεν αρκέστηκαν εκεί, μεταφέρθηκαν και δίπλα. Ξέρεις, αυτό που σκέφτομαι, Κατερίνα, είναι ότι γύρω-γύρω από το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, γύρω από το σχολείο, υπάρχουν κατοικίες. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, μου μπορούμε να δείξουμε λίγο. Να δούμε σπίτια. Τα βλέπουμε και πολύ κατοικία. Είναι τα σπίτια. Ακριβώς. Δεν ξέρω όταν συνέβαιναν αυτά, αν τα άτομα αυτά είχε πέσει στην αντίληψή τους ότι γίνονται. Δηλαδή το να ανάψεις μια φωτιά, φαντάζομαι βράδυ θα ήταν εδώ. Δεν νομίζω να ήταν μέρα μεσημέρι. Το να ανάψει μια φωτιά στον εξωτερικό χώρο ενός σχολείου ή οπουδήποτε σε μια γειτονιά είναι αντιληπτή από πολλές πλευρές. Δεν ξέρω αν τα συγκεκριμένα άτομα είχαν δει, αν είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία για να έρθει να δει τι γίνεται ή όχι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ούτε και ωστόσο, εμείς. Αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι πολύ πιθανόν να είχαν δει. Δεν νομίζω να μην είχε δει κάποιος ότι κάποιος είχε μπει στον εσωτερικό χώρο του σχολείου και έκανε πάρτι. Παιδιά, ναι, λένε και οι τηλεθεατές, ας μπουν κάμερες ασφαλείας. Είναι μία λύση. Η αστυνομία σίγουρα παντού δεν μπορεί να είναι όλες τις ώρες, από τη μία. Από την άλλη, ότι γίνονται περιπολίες, γίνονται. Άρα μπορεί να ήταν μια στιγμή που δεν ήταν η αστυνομία εκεί, σίγουρο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, τι να πω, δηλαδή δεν ξέρω τους τρόπους ασφαλείας, εκτός και θα τα κάνουμε κλουβιά τα σχολεία, για να μην έχει κάποιος πρόσβαση. Από την άλλη είναι και θέμα των ίδιων Κατερίνα, των ατόμων, ας πούμε, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Ξέρω. Αυτό... Τα πέλα πρέπει. Λοιπόν, έχουμε δει κι άλλα. Δεν ξέρω αυτό τι είναι. Είναι καμένο κομμάτι από τα μπέλα. Όχι. Ναι, μην χτυπήσεις. Κάτι σαν αλουμίνιο τώρα. Μεγάλο. Πάντως, ό,τι και να ήταν, χρησιμοποιήθηκε και αυτό στη φωτιά, από ό,τι το βλέπουμε. Ό,τι και να μπορεί, ήταν αυτό. Μπορεί. Ελπίζω να μην έφυγε από είναι κάπου. Είναι κάτι το οποίο... είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να βρίσκεται στον... Α, βλέπεις εκεί. Τούτες σε τσάκρες, ναι. Λοιπόν, είναι κουτιά από κροτίδες. Νομίζω. Αυτό. Ναι. Προσπαθούμε να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ. Κατερίνα, αυτό που έλεγες πριν, εγώ πιστεύω ότι δεν
η λύση δεν θα βρεθεί ούτε στην περίφραξη, ούτε στην περιπολία, ούτε στις διάφορες τοπικές αρχές να κάθονται, να περιπολούν, να ελέγχουν, να βάζουν, πώς το λέμε, τιμωρίες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έγκυται στο πώς ο καθένας θα ελέγξει το δικό του το παιδί, θα το μεγαλώσει με το σωστό τρόπο, ούτως ώστε να αντιληφθεί το σωστό από το λάθος και το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνω εντός του σπιτιού. Σεβασμός, για όνομα του Θεού, σεβασμός, πραγματικά σεβασμός, τίποτε. Δεν μπορεί να καταλάβω, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω που ήταν όλος ο κόσμος που ζει εκεί. Εντάξει, και οι άνθρωποι στη γειτονιά, επειδή μας λένε τώρα ότι και τηλεθεατές, καλά δεν ειδοποίησε κάποιος κτλ. Μπορεί και να φοβόνται κιόλας να τα βάλουν μαζί τους. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι μια ομάδα, όχι λίγα άτομα από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω. Έφυγε κάποιος με ένα παπούτσι. Μια στακτοπούτα. Το ένα το πήγαμε, το άλλο δεν ξέρω πού είναι. Έχω βρει και ένα άλλο, δεν είναι ζευγάρι, οπότε είναι σε δύο διαφορετικά άτομα που ανήκουν. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Πραγματικά είναι κατάντια, είναι ντροπή. Γελάμε, θα μπορούσαμε να κλαίμε κιόλας. Μαρία μου, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Κωνσταντίνο.